Λοιπόν, Δημήτρης Καμένος στην τηλεφωνική μας γραμμή, ανεξάρτητος βουλευτής πρώην ΑΝΕΛ. Γεια σας. Γεια σας κύριε Καμένα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Αμήν. Γεια σε όλους. Να είμαστε καλά. Τώρα τι βλέπετε εσείς κύριε Καμένα, αισθάνεστε δικαιωμένος, αισθάνεστε χαρούμενος, ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα στα Σκόπια, τι λέτε? Εντάξει, δικαιωμένος δεν αισθάνεται κανένας από τη στιγμή που έχει υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι σε πλήρη ισχύ σήμερα που μιλάμε. Mm-hmm. Όπως σε πλήρη ισχύ είναι και η διαδικασία ένταξη στα πρωτόκολλα του ΝΑΤΟ. Δεν έχει διακοπεί κάτι. Δεν αισθάνομαι καμία δικαίωση. Δεν θέλω να δικαιώνομαι για εθνικές σχέσεις. Όχι, λέω από το αποτέλεσμα, λέω. Αν το αποτέλεσμα σας ικανοποίησε. Το αποτέλεσμα δεν λέει τίποτα. Δεν με απασχολεί. Πώς δεν λέει τίποτα? Αν δηλαδή, άμα ήταν 70% συμμετοχή και 90% ναι, θα σας άρεσε? Μα εάν ήταν όλο όχι, πάλι δεν θα είχε καμία διαφορά. Αν ήταν όλο και 100% όχι. Γιατί δεν θα είχε διαφορά? Πώς θα είχε? Άμα ο λαός λέει όχι, είναι όχι. Ναι, εκεί που του ρωτάνε. Εδώ εμείς είμαστε η πλέμπα. Δεν μας ρωτάει κανένα. Εκεί λέμε. Άμα δεν περάσει εκεί, δεν θα περάσει ούτε εδώ. Μα δεν περάσει εκεί, θα περάσει εδώ. Έχουν καλύψει τα νότα τους. Ξέρει πολύ καλά, τα λέει καλά ο κύριος Χαντής. Είναι πολύ διαβασμένος. Ναι. Το παρακολουθώ. Είναι όλα έτοιμα και κάθε εναλλακτική απόφαση του λαού των Σκοπίων είναι κλεισμένη και στρογγυλεμένη σε κάθε της γωνία για το μέλλον. Για να συνεχίσει η συμφωνία, να αλλάξει το Σύνταγμα και να ψηφιστεί στη Βουλή. Μέχρι και εκλογές θα κάνουν και θα είναι όλα σε τάξη. Επομένως, τότε τι συζητάμε? Άρα το περιβάλλον, λέτε, έχει δημιουργηθεί ήδη. Μα σαφώς υπάρχει περιβάλλον, υπάρχει ο δικός χάρτης, υπάρχει όχι μόνο η πίεση, η πίεση του ξένου παράγοντα. Δεν γίνεται για πλάκα. Mm-hmm. Δεν έγινε διπλωματικός τουρισμός στα Σκόπια για να αυξήσουν τα έξοδα στο Υπουργείο Τουρισμού. Έγινε διπλωματικός τουρισμός διότι θέλουν και θα επιτύχουν στο τέλος να πάρουν συμφωνία. Αυτό όμως είναι στη δικιά τους μεριά των συνόρων. Στη δικιά μας μεριά τι κάνουμε? Καθόμαστε και λέμε τώρα τι γίνεται και να χαίρεται τώρα ο άλλος. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε να έρθει η συμφωνία αυτή στη Βουλή. Αν έρθει στη Βουλή ή δεν έρθει, έχει σημασία. Να έρθει. Αν έρθει, έχουμε πει, έχουμε καταστράφει. Τελειώσαμε. Γιατί αν έρθει ψηφισμένη με αλλαγή συντάγματος από τους γείτονες, δεν έχει περιθώριο η Ελλάδα να μην την κυρώσει. Άρα, σκοπός είναι να μην έρθει. Αφήστε να τελειώσω. Αυτό το ακούω από τους πολιτικούς. Δεν θα την ψηφίσω, δεν θα χρειαστεί να την ψηφίσει, δεν θα χρειαστεί να την κυρώσει, δεν θα ασχεί αυτόματα. Η βάση αυτή μας έχει κλειδώσει και δέσει χειροπόδαρα. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν έχει διαβάσει καλά τη σύμβαση ή δεν θέλει να διαβάσει. Και κάποιοι πολιτικοί που κρύβονται πίσω από τη φούστα του ΖΑΕ και ψιλοχαίρονται τώρα, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά πολιτικά. Διότι αυτού του είδους το ξεπούλημα της Μακεδονίας και της Θράκης και των Σκοπιανών και των Αλβανών με τους Τσάμιδες εδώ πέρα, που ξεκίνησε ο κύριος Κοντζιάς και θα μας κάψει τους ζωντανούς όλους αυτό το ταξί, μας έχει βάλει και μας φουρνίζει τώρα ο Κοντζιάς για το εγώ του. Θα έχουμε πολύ άσχημα αποτελέσματα στο τέλος. Εσείς έχετε προεξοφλείτε από ό,τι καταλαβαίνω την καταστροφή με αυτά που λέτε. Είναι, ναι, γιατί δεν γυρίζει πίσω συμφωνία αν δεν τη σταματήσουμε τώρα. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει τώρα είναι να γίνει δημοψήφισμα εκλογές στην Ελλάδα μέχρι το Δεκέμβριο. Όχι, υπάρχει και. Με συγχωρείτε, κύριε Καμενέ. Με συγχωρείτε. Καταρχάς, εάν η συμφωνία αυτή δεν περάσει και από την Βουλή των Σκοπίων και αν η συμφωνία και ας πούμε ότι κάνει εκλογές ο κύριος Ζάεφ και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό τελικά, σίγουρα δεν υπάρχει συμφωνία εκείνη τη στιγμή, έτσι. Άπαξ και δεν εγκριθεί από αυτούς, δεν υφίσταται συμφωνία. 20, γιατί με συγχωρείτε, για να υπάρχει συμφωνία, κύριε Καμένε, πρέπει να εγκριθεί και από τα Σκόπια, αλλά πρέπει να εγκριθεί και από την Αθήνα. Που σημαίνει λοιπόν ότι χρειάζονται δύο πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα πολιτικά να συμβούν. Να συμφωνήσουν οι Σκοπιανοί και οι Έλληνες. Αυτό δεν είναι εύκολο έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Γιατί μας έδεσαν χειροπόδωρα και μας πρόδωσαν στο λαό? Γιατί μας έδεσαν? Τώρα μην χρησιμοποιούμε φράσεις μας πρόδωσαν. Θα το πω εγώ και αφήστε να πάρω εγώ την ευθύνη. Εντάξει, φυσικά θα πάρετε την ευθύνη γιατί έχετε και άσυλο. Στο 9 λέει το εξής. Ότι η συγκεκριμένη συμφωνία και τα άρθρα 1, 3 και 1, 4, δηλαδή η γλώσσα. Ονομασία, γλώσσα, ταυτότητα και διαδικασία κύρωση. Ναι, τα έχουμε πει. Είναι επαόριστον. Είναι αμετάκλητα τα άρθρα όλες τις σύμβασεις. Άρα δεν έχει σημασία ποιος κυβερνάει την Ελλάδα και εκεί. Εμείς τα έχουμε συμφωνήσει. Αυτά είναι θέματα κοινοβουλίων πλέον. Αυτό είναι το χειροπόδαρο. Ναι, δεν κάνει τίποτα. Σήμερα να ακυρωθεί η συμφωνία αυτή. Πρέπει να ακυρωθεί ως έχει και να διαπραγματευτούμε από την αρχή. Εμείς είμαστε υπέρ το να μπουν στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να μπουν στο ΝΑΤΟ, να έχουν και αυτή την ασφαλειά τους κτλ. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον τεβατισμό. Ναι, αλλά να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αφού λέμε ότι είναι κακή για τα εθνικά συμφέροντα αυτή η συμφωνία. Έτσι δεν είναι, δεν είναι κακή. Άρα καλή για τους Σκοπιανούς. Γιατί οι Σκοπιανοί δεν είπαν ναι εκεί μαζικά, αφού είναι καλή συμφωνία? Γιατί εκεί πέρα οι Σκοπιανοί πιστεύουν ότι το δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως είναι και το ερώτημα του δημοψηφίσματος, το οποίο και το ερώτημα από μόνο του είναι λάθρο ερώτημα.
Ναι, είναι μαϊμού ερώτημα. Μαϊμού. Είναι μαϊμού το ερώτημα. Μόνο μαϊμού. Γιατί δεν του ονοματίζει η πρώην Δημοκρατία τη Μακεδονία ή η Βόρεια Μακεδονία. Έτσι, δεν το λέει. Λέει η Δημοκρατία τη Μακεδονία. Εμεί έχουμε αποδεχτεί ότι το ερώτημα στα Σκόπια λέει ότι η Δημοκρατία τη Μακεδονία καλείται να επιλέξει αν θα μπουν στον Ευρωπαϊκό και στον ΝΑΤΟ. Έτσι. Αυτό είναι λάθος. Είναι μαϊμού όπω ήταν το δικό μα δημοψήφισμα. Εδώ το ερώτημα στο δικό μα το θυμάστε. Ίδια μαϊμού έχει γίνει και εκεί. Αν του ρωτούσαμε στο δυσμισμό, μα δεν μα απασχολεί τι κάνουμε, δεν μπορούσαμε πώ θα λέγονται. Εγώ δεν θα του βάλω με ό,τι όνομα αποφασίσει στον ΝΑΤΟ αν δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτοί μπορεί να λέγονται όπω θέλουν. Από τη στιγμή που περνάνε από την Ελλάδα και από το δικό μα το βέτο, δεν θα του δώσω αυτό το δικαίωμα. Διότι οι Γερμανοί έχουν σαφέ στίγμα. Θέλουν να ελέγξουν όλου του διάβλου και στη θάλασσα. Είδατε τι γίνεται τώρα. Μηχανότρατε, αγωγή αερίου, τα πάντα έξοδο στο θερμαϊκό. Σωστό, σωστό. Εάν όμω δεν λυθεί, κύριε Καμένε, δεν λυθεί το θέμα αυτή τη φορά, μήπω πλέον κρατάνε το όνομα Δημοκρατία τη Μακεδονία για πάντα αυτή και τελειώνει εκεί το θέμα για μα ακόμα χειρότερα δηλαδή. Αυτό κρατήσουν για πάντα, δεν θα ποτέ στον Νότο και στον Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον ισχύει το δικό μα το βέτο. Ναι. Δεν μα απασχολεί. Μα το κάνουν τόσα χρόνια. Ναι, και δεν φοβάστε εκεί την ταραγμένη περιοχή, τα ταραγμένα Βαλκάνια. Την ταραγμένη περιοχή θα απασχολήσει του ιδίου. Τους Αλβανούς, πόσο, απασχολεί και εμάς. Εδώ υπάρχει μια μερίδα Αλβανών που σκέφτονται, έχουν όνειρο τη Μεγάλη Αλβανία. Αυτό μας απασχολεί, μας νοιάζει. Μπορεί το τέλος ημέρας να θέλουν να προσαρτηθούν στην Ελλάδα. Να δουν το συμφέρον τους και να πούμε είμαστε μια επαρχία μεγάλη της Ελλάδος, είναι μια μεγάλη χώρα στο ΝΑΤΟ, με δεκαπλάσιο, εικοσαπλάσιο ΑΕΠ και το συμφέρον μας είναι να προσαρτηθούμε να γίνουμε μια μεγάλη επαρχία της Ελλάδος, το οποίο θα ήταν ευχής έργων. Αυτό λέτε. Γιατί όχι, αυτοί να το αποφασίσουν και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Mm-hmm. Δεν επιβουλευόμαστε κανέναν. Εμείς όμως είμαστε ισχυροί της περιοχής και δεν θα είμαστε από ήττα σε ήττα. Δεν θα περιφέρει ο κ. Σκοντιάς. Τη Θράκη τι έχει κάνει τώρα. Mm-hmm. Την Αλβανία τι κάνει. Φέρει κανένας. Εσείς τώρα, κύριε Καμένε, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Πώς πιστεύετε ότι θα κινηθεί η κυβέρνηση τώρα μετά από αυτό την εξέλιξη αυτή που είχαμε στα Σκόπια. Τι βλέπετε εσείς? Όπως λένε οι Σλάβοι φίλοι μου, business as usual. Συνεχίζουν τα ίδια δηλαδή. Στην ίδια γραμμή. Ότι είναι γνωμοδοτικό. Θα συνεχίσουν στη γραμμή ότι πάμε γερά και θα στηρίζουμε κάθε προσπάθεια, είτε πολιτική είτε αλλαγή πολιτικού σκηνικού. Θα στηρίζουν ΖΑΕΦ. Γιατί ο ΖΑΕΦ είναι αυτό που με τον κύριο Τσίπρα έχουν δώσει τα χέρια. Είδαμε και ο κύριο Τσίπρα χθες τον πήρε τηλέφωνο και τον στήριξε. Σύμφωνοι, αλλά δεν μπορεί να λες ότι ένα δημοψήφισμα δεν έχει βαρύτητα. Εγώ ξέρω ότι όταν μιλάει ο λαός, όπου και να μιλάει και με όποιο τρόπο, έχει τεράστια βαρύτητα και δημιουργεί πολιτικές εξελίξεις. Δεν μπορεί να λέμε όταν μας βολεύει έτσι και όταν δεν μας βολεύει αλλιώς. Η νέα τάξη, η νέα δημοκρατική τάξη στην Ευρώπη δεν λέει αυτό. Είδαμε τι έγινε και στο δικό μας, που εγώ ήμουν ο μόνος τότε που είπα δημόσια να μην γίνει καθόλου δημοψήφισμα, ούτε νέο το έχει θα καταστραφούμε. Mm-hmm. Θα κράζανε από τότε. Δεν έχουν τόσο μεγάλη άποψη, διότι αν είχε αποφασιστική άποψη θα το είχαν θέσει έτσι. Mm-hmm. Το θέτουν λίγο στρογγυλεμένο, mm-hmm. για να καλύψουν, mm-hmm. όπως είπα, όλα τα αποτελέσματα. Για να έχει πολλές αναγνώσεις. Το μήνυμα είναι ότι έχασε η Δύση. Πόνταρε σε Τσίπρα ΖΑΕΦ για να το περάσει και χάσαν. Τα δύο που λένε δεν πέρασαν σε πρώτη φάση το δημοψήφισμα. Δηλαδή δεν μπόρεσε η Δύση με τους δύο αυτούς πρωθυπουργούς να νικήσει. Μάλιστα. Και θα δούμε στο μέλλον πώς θα νικήσει αν γίνουν εσωτερικές εκλογές ή αλλάξει το πολιτικό σκηνικό εκεί πέρα. Αλλά πάντως είναι δύσκολο αυτή η πορεία να γυρίσει πίσω. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να ακυρωθεί και να ξαναγραφεί και να ξανασυζητήσουμε. Σε ένα χρόνο, δεν ξέρω, 20. Θα το ξαναδούμε. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καμένος φαίνεται ότι διατηρεί τις αρχικές του θέσεις πάντως. Ο Πάνος. Μία δήλωση που κάνατε και τη διαβάζω τώρα στο New Post είναι θράσος να πουλάς πνεύμα όταν έχεις παίξει τη Μακεδονία στα Ζάρια. Τι εννοείτε? Μα στέλνεις τον Κοτζιά να υπογράψει, ποντάροντας, λέγοντας μια ζαριά στη Μακεδονία ότι δεν θα κάτσει το δημοψήφισμα, δεν θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Ναι. Είμαστε σοβαροί. Την πατρίδα την παίρνουμε στα ζαριά. Λες όχι, δεν θέλω. Γιατί η τύχη του να σου κάτσουν ντόρτια και να χάσεις, ή ματάκια που λένε πώς τα λένε, τα κόκαλα που ρίχνουν, είναι μια στις πιθανότητες, δεν είναι? Ναι. Αν η πιθανότητα χάσεις, χάνεις εθνική ασφάλεια, εθνικό έδαφος ή χάνεις εθνικό θέμα τεράστιο, τότε τι είσαι? Παρά ένας τζογάδωρος της πολιτικής. Mm-hmm. Τέτοιους δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα. Θέλουμε ανθρώπους με άποψη, συνεπείς.